θα κάνουμε έξτρα επεισοδιάκια που θα φτιάξουμε μερικά κοκτέιλ. Όχι κάτι περίπλοκο, απλά κοκτέιλ ή κάποιες ιδέες με βάση την μπύρα. Από εδώ έχουμε το Σάκη που έχει το καφέ Μπαράταλος, τον Αλέξη. Εδώ είναι ο Αλέξης. Και τον Μάριο που μας ήρθε από Γαλλία και θα μας τραβήξει όλα τα πλάνα για αυτά τα επεισοδιάκια. Λοιπόν, το πρώτο επεισόδιο έχει να κάνει όσον αφορά με κάτι από παλιά. Δηλαδή, όταν σπούδαζα στην Ξάνθη, μιλάμε τώρα για 2000 με 2003, είχε βγει της μόδας μπύρα με γρεναδίνη. Τότε δούλευα εγώ σε μαγαζί και τη σέρβιρα. Υπήρχε μόνο σε ένα μαγαζί, είναι το πιο περίεργο πράγμα. Εκεί πίναν όλοι μπύρα με γρεναδί. Μπύρα Βαρελίσια, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή τι, στο μαγαζί είχαν... Ήταν της μόδας με το απλά να παραγγέλνουν την μπύρα και να βάζουν μέσα γρεναδί, χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Είναι κάτι δηλαδή από τα πιο παράξενα που υπάρχουν, το οποίο τι έγινε, έχει, δηλαδή μετά από εκείνα τα χρόνια σταμάτησε και δεν ξαναεπανήλθε ποτέ στη μόδα. Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, μπύρα. Βαρελίσια πάντα. Βαρελίσια πάντα. Αυτό τώρα εξαρτάται και από το πόσο ελαφριά γεύση έχει η μπύρα. Δηλαδή τότε είχαμε μύθο και θεωρώ ότι ήταν λίγο πιο ελαφριά από τη Βεργίνα. Και έκανε περισσότερο, τόνιζε αυτή τη γλυκάδα. Τώρα εδώ πέρα είμαστε με Βεργίνα. Λοιπόν, και όλοι λοιπόν, οι φοιτητές κυρίως, φοιτητές, ξαφιώς, τέλος πάντων ηλικιακά, όλοι αυτοί που πηγαίνουν στο καταφύγιο που ήταν αεροκάδικο, το οποίο έχει κλείσει τώρα, πίναν ακριβώς αυτό το ποτό. Το οποίο φυσικά δεν το πίνανε έτσι, το πήραν σε μεγαλύτερα ποτήρια, τις μισόλιτρες, όπου βάζανε και καλαμάκια και όλη τη νύχτα ήταν με το να ρουφάνε έτσι την πύρα. Λοιπόν, δοκίμασε. Με καλαμάκι χωρίς. Έτσι. Ψευδο Red Ale δηλαδή. Ναι. Τη νιώθεις τη γλυκάδα από τη γρεναδίνη. Ναι, τη νιώθω. Εντάξει, ωραία. Αυτό η γρεναδίνη όμως δεν χρειάζεται καθόλου να την ανακατέψει. Βγαίνει κατευθείαν πάνω. Ναι. Λόγω αλλιώνεται με τη μία. Αλλιώνεται με τη γεύση της μπύρας. Αλλιώνεται. Φουλ. Δοκιμάζουμε έτσι. Ναι, εννοείται. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ιδέες. Εγώ που δεν είμαι του πολύ, ας πούμε, και του... Μ' αρέσει πάρα πολύ. Την κάνει πιο δροσιστική. Ναι. Και πιο εύκολη. Και νομίζω... Ναι. Είναι πάρα και πολύ ωραία. Και άτομα τα οποία δεν πίνουν πολύ μπύρα, κυρίως γυναίκες που δεν τους αρέσει πολύ πικράδα, πίνουν ποτά τα οποία είναι λίγο πιο γλυκά, μπορούν να την πιούν έτσι. Ναι, δεν βγάζει καθόλου πίκρα, έτσι. Ναι, χάνεται. Εντελώς, έτσι, τη σβήνει εντελώς η γλυκάδα. Ναι. Και είναι, λες και πίνεις ένα αναψυκτικό, το οποίο έχει γεύση μπύρας. Μπράβο. Αυτό φαντάζομαι έτσι και είναι το αλκοόλ αρκετά μεγάλο, επειδή η γρεναδίνη ουσιαστικά θα χτυπήσει πολύ, έτσι. Σκοπός είναι όμως για να πιάσει, να έχεις τη γεύση και της γρεναδίνης, να είναι μια πολύ ελαφριά μπύρα ξαφιά, έτσι. Ναι. Δροσιστική καλοκαιρινή, φουλ. Ναι, νομίζω ότι έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Και φαντάζομαι τώρα, καταλαβαίνω γιατί το παίρνανε οι φοιτητές. Γιατί σαν φοιτητής δεν έχεις το μαλλί. Οπότε θέλω να τους χτυπήσει η μπύρα γρήγορα και παίρνανε τη μεγάλη, γεμάτη με γρεναδίνη. Ναι. Ήταν εσύ λες και είχες πει κατευθείαν τρεις μπύρες. Ήταν η εποχή που πίνανε και ουζοβίσινο. Να φανταστείς. Ουζοβίσινο. Στην Ξάνθη ουζοβίσινο. Χαμός. Τέλος πάντων, πώς δεν τα έχουμε προλάβει αυτά. Τα καλαμάκια κατεβαίνει ακόμα πιο γρήγορα. Ναι. Έβαζαν και καλαμάκι. Ναι, φουλ. Σε αυτό το παίρνει. Ναι, φουλ. Και γιατί δεν μας έβαλες καλαμάκι τότε, να το ρουφήξουμε όλοι μαζί. Λοιπόν. Έλα, βάλε τρία καλαμάκια και κάνουμε ένα μόνο ρούφι. Έλα. Λοιπόν, πάμε. Άντε, για μας, κάτσε, εγώ δεν φτάνω. Ναι, είναι πολύ ωραία. Πανέμορφα. Ωραίο το κοκτελάκι σου. Λοιπόν. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Εδώ θα βγάλουμε κάποιες ιδέες και μετά θα μπορείς να τις προλάβεις. Ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν,
μπύρα με γρεναδίνη και καλαμάκια. Γεια σας και στην υγειά σας, μέχρι το επόμενο κοκτέιλ.